Γεια σου ομορφιές μου και welcome to my channel again. Σήμερα, σε αυτό εδώ πέρα το επεισόδιο, σε αυτό εδώ πέρα του υπέροχου καναλιού και αν δεν έχεις κάνει ακόμα εγγραφή, να πας να κάνεις να δεις τι ωραία βίντεο ανεβαίνουν κάθε εβδομάδα, αν και όχι κάθε εβδομάδα, αλλά είμαι τυπική. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα δείτε ένα homemade βίντεο, το οποίο θα φτιάξουμε ένα peeling σώματος με αλάτι ή μαλαίων, αλλά και ένα peeling προσώπου με σαπουνό μαζά γλυκερίνης και εθέριο έλαιο λεβάντας που τη φτιάχνεις εσύ. Ένα σαπούνι απολεπιστικό, peeling ουσιαστικά, οπότε δεν έχω λόγια. Σήμερα στη συντροφιά μας έχουμε τα Kalo Cosmetics, τα οποία θα τα βρείτε στον Πειραιά Δημήτρη Γούναρη 35. Ναι, έχουν απίστευτα όμορφα προϊόντα, μυρωδάτα, λάδια καρύδας, εθέρια έλαια, λεβάντα μανταρίνι, grapefruit και άλλα πραγματάκια. Θα μπορείτε να τα επισκεφτείτε στο site, έχουν ενεργά account και στο Facebook αλλά και στο Instagram. Λάδια καρύδια που λέτε, αλάτι μαλαίων, σαπουνόμαζες, γλυκερίνες, διάφανες λευκές, ό,τι θέλετε. Και σήμερα θα σας δείξω πώς έφτιαξα αυτά εδώ πέρα, τα ωραία, τα υπέροχα, μοσχοβολιστά, Παναγία βοήθα, το σαπουνάκι για το πρόσωπο, απολεπιστικό, αλλά και ένα σκραμπ σώματος με αλάτι μαλαίων και πολλά λαδάκια. Λοιπόν, είσαι έτοιμη? Οι συνταγές ήταν πανεύκολες, δεν με κούρασαν καθόλου. Ουσιαστικά το μόνο που είναι λίγο το πιο extra large είναι να κάνεις ένα αυτοσχέδιο Ben Marie, ώστε να λιώσει η σαπουνό. Γλυκερίνη σαπουνόμαζα, οπότε να μπει και εσύ στο κολπάκι για να κάνει στο σαπούνι το δικό σου. Και μην ξεχνάς ότι σου έχω και διαγωνισμό στο Instagram, οπότε αν δεν έχεις ακολουθήσει, πήγαινε στο Instagram για να δεις και να πάρεις μέρος ώστε να κερδίσεις αυτά τα υπέροχα τα προϊόντα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα με το πρόσωπο. Θα χρειαστούμε που λέτε σαπουνόμαζα γλυκερίνης, η οποία γενικά όλο αυτό το προϊόν δεν θέλει ψυγείο, είναι για όλους τους τύπους του δέρματος. Οπότε θα λιώσουμε τη σαπουνόμαζα σε Ben Marie. Θα χρειαστούμε έλαιο, εθέριο έλαιο λεβάντας και θα χρειαστούμε και αμύγδαλο. Σκραμπ αμυγδάλου εξάλλου θα κάνουμε. Οπότε θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια σαπουνόμαζα γλυκερίνης, μισό κουταλάκι του γλυκού σκραμπ αμυγδάλου και θα χρειαστούμε και 6 σταγόνες εθέριο έλαιο λεβάντας. Οπότε πάμε να λιώσουμε σε Ben Marie την σαπουνόμαζα. Σε ένα καθαρό ποτήρι ζέσεως θα κόψουμε 100 γραμμάρια από την σαπουνόμαζα. Τώρα με τη βοήθεια ενός κατσαραλακίου μικρού και ένα μπολ έχω φτιάξει ουσιαστικά ένα τεχνητό Ben Marie. Άδειασα από το δοχείο ζέσεως την σαπουνόμαζα γλυκερίνης και περιμένω τώρα να αρχίσει να λιώνει, να βράζει το νερό και σιγά σιγά να λιώνει η σαπουνόμαζα. Μετά θα βάλω τους κόκκους από το αμύγδαλο και μετά θα χύσω τις σταγόνες από το ερυθέριο έλαιο της λεβάντας. Ανακατέψω. Το μείγμα μας είναι έτοιμο και τώρα θα το αδειάσω το μείγμα σε αυτό εδώ πέρα το καλούπι για να πάρει τη μορφή του σαπουνιού, αφού κάνουμε ένα σαπούνι peeling, για να αρχίσει να παγώνει, να πάρει δηλαδή την πιο στερεά μορφή από την υγρή, και μέχρι να γίνει σαπούνι και να το δοκιμάσω, πάμε να φτιάξουμε το σκραμπ του σώματος με το αλάτι Ιμαλαΐων. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια αλάτι Ιμαλαΐων, θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια λάδι αμυγδαλέλαιο, ουσιαστικά λάδι από αμύγδαλο, θα χρειαστούμε 50 γραμμάρια λάδι καρύδας,
και θα πάρουμε και εθέρια έλαια. Θα βάλουμε 20 σταγόνες από το μανταρίνι και 20 σταγόνες με grapefruit. Ουσιαστικά θα έχουμε ένα peeling σώματος με το αλάτι, αλλά και πολύ φρουτένιο και λάδι καρύδας. Θα είναι super duper ενυδατικό. Στο τέλος θα χρειαστούμε ένα πλαστικό βάζο με παρέμβασμα, το οποίο είναι στα 200 ml. Το παρέμβασμα είναι αυτό, για όσες έχετε απορία, το οποίο εγώ το έχω ήδη αποστηρώσει με λίγη αλκοολούχα λοσιόν. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να ζυγίσουμε τα λάδια μας σιγά σιγά για να αρχίσουμε την συνταγή. Θα αρχίσω πρώτα απ' όλα με το λάδι αμυγδάλου στα 100 γραμμάρια. Θα συνεχίσω τώρα με το λάδι καρύδας που εδώ πέρα θέλω 50 γραμμάρια, όμως επειδή δεν είναι σε υγρή μορφή, μου έχει παγώσει λίγο, θα το βάλω με κουταλάκι. Θα μηδενίσω όμως την ζυγαριά μου να πάει στο 0, ωραία, και θα βάλω 50 γραμμάρια από το λάδι καρύδας. Αφού έβαλα και το λάδι καρύδας, θα συνεχίσω με τα εθέρια έλαια grapefruit και μανταρίνι, τα οποία θα βάλω 20 σταγόνες από το καθένα. Οπα, 1-2, πρέπει να πέσει πολύ τώρα αυτό, Δεν έχει σταγονόμετρο! Έχει. Και αφού τα ανακατέψω πάρα πολύ καλά, ώστε να λιώσουν και να έχουμε ένα ομοιογενές μείγμα, θα βάλω μετά τα άλατα. Θα συνεχίσω τώρα με το αλάτι και θα βάλω 200 γραμμάρια αλάτι. Όπως διακρίνεται, η κόκκι είναι χοντρή. Οπότε συνεχίζω και βάζω. Παιδιά, δεν υπάρχει. Εννοείται ότι και αυτό θα αρχίσει να πίζει. Τώρα θα το βάλω στο βάζο. Το σαπούνι, όπως βλέπετε, είναι έτοιμο, έχει παγώσει, έχει πάρει την στερεή μορφή του. Θέλω να το δοκιμάσουμε μαζί. Μυρίζει απίστευτα, βγάζει αυτό το έλαιο λεβάντας που ξεκάθαρα, ρε παιδί μου, μυρίζει. Και η σαπουνόμαζα γλυκερίνης, η διάφανη, ξεκαθαρίζω ότι είναι για όλους τους τύπους του δέρματος. Λοιπόν, το ξεκολλάω και το εφαρμόζω για να δείτε τι ωραίο που είναι. Η μορφή του τελική είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα λίγο να το βγάλω από αυτήν εδώ πέρα τη θήκη, γιατί πολύ απλά δεν είναι μια σιλικονούχα θήκη, οπότε αν θα το φτιάξετε θα ήθελα να βάλετε μια σιλικονούχα ώστε να βγαίνει ακόμα γρηγορότερα. Οπότε πάμε να το δοκιμάσουμε. Έχω βρέξει εγώ το πρόσωπό μου ήδη. Παιδιά, τι άρωμα είναι αυτό. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι τους κόκκους δεν τους καταλαβαίνεις. Είναι πάρα πολύ αχνή η κόκκι, όμως μυρίζει απίστευτα. Απίστευτα. Πάω να βάλω λίγο νερό να ξεπληθώ. Λοιπόν, εγώ μόλις ξεπλήθηκα, μπορώ να σου πω ότι έχει απίστευτη λάμψη το πρόσωπό μου αυτή τη στιγμή. Είναι φοβερά ενυδατωμένο, ειλικρινά. Οι κόκκι δεν βγαίνουν στην επιφάνεια, απλά έχουμε φτιάξει απολεπιστικό σαπούνι. Η αλήθεια είναι, μου αρέσει πάρα πολύ, μου σχοβολάει και πάμε να δούμε το σκραπ του σώματος. Έχουν περάσει κάποιες ώρες, η αλήθεια είναι ότι το peeling το έβαλα στο ψυγείο, γι' αυτό και πήρε μια συμπαγής ουσιαστικά υφή. Μυρίζει φανταστικά. Εντάξει, το συζητάω και αρχίζω. Όπου παιδιά, εντωμεταξύ είναι και χοντρή η κόκκι. Είναι τέλειο. Τέλειο. Πάμε λίγο να κάνουμε ένα review ουσιαστικά για το peeling που έφτιαξα και να σας πω τις εντυπώσεις μου. Λοιπόν, μου φαίνεται ότι έβαλα παραπάνω ποσότητα από το λάδι του αμυγδαλού. Λοιπόν, γι' αυτό και δεν έπιζε πάρα πολύ γρήγορα. Χρειάστηκε δηλαδή να το βάλω στο ψυγείο για να πήξει. Τώρα όμως που το έβγαλα από το ψυγείο για να σας το δείξω, νομίζω ότι την ώρα που έτσι λιώνει και ξεπαγώνει από το ψυγείο,
φεύγουν λίγο τα λάδια τα παραπάνω. Εκεί έκανα την αστοχία μου. Παρ' όλα αυτά όμως, το μέρος του χεριού μου αυτή τη στιγμή είναι απίστευτα ενυδατωμένο. Αναδεικνύονται απίστευτα οι μυρωδιές από τα εθέρια έλαια, grapefruit αλλά και μανταρίνι. Οι κόκκι από το αλάτι μαλαίων, αν και πολύ χοντροί, μπορώ να πω ότι έχουν κάνει απίστευτα τη δουλειά. Οπότε, κοριτσάρες, στη συνταγή βάλτε λιγότερο λάδι αμυδάν. Γενικά όμως, είναι ένα απίστευτο peeling σώματος. Αυτό ήταν το βίντεο σήμερα, φιλενάδα. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like. Μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθάς στα social media και ειδικά στο Instagram για να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό, να κερδίσεις και εσύ όλα αυτά τα γλυκούλια υπέροχα μοσχοβολάτα. Μοσχοβολιστά, ρε παιδί μου! Μοσχοβολιστά προϊόντα που μπορείς να φτιάξεις και εσύ το δικό σου peeling σώματος, αλλά όχι και γιατί όχι να μην φτιάξεις και το δικό σου peeling προσώπου, φιλενάδα. Αυτό ήτανε. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε super duper, φιλάκια πολλά.